Κύριε Ζανετίδη, σε άλλη μία έκθεση συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων Food Expo Greece. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για το ποιοι συμμετέχουν σε αυτή. Όλοι οι παραγωγοί, οι οποίοι, καλημέρα καταρχήν, σε εσάς και στους ακροατές σας κύριε Απολίτου, όλοι οι παραγωγοί που σύμφωνα με την πρόσκληση τυποποιούν, μεταποιούν προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής και μπορούν να ταξιδέψουν αφού στείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά συμμετοχή στο αρμόδιο τμήμα της περιφερειάς μας. Μάλιστα, το κόστος, υπάρχει κάποιο κόστος για την συμμετοχή, είναι κόστος το οποίο το αναλαμβάνει η περιφέρεια? Η περιφέρεια αναλαμβάνει όλο το κόστος του περιπτέρου. Μάλιστα. Όσο στοιχίζει το περίπτερο, τα αναλαμβάνει η περιφέρεια. Και δικαίωμα, δηλαδή συμμετοχή. Μας απλά θα κάνουν τα εισιτήρια τους, θα ταξιδέψουν και τη διαμονή τους θα πληρώσουν. Όλο το περίπτερο είναι προσφορά της περιφέρειας για την προβολή και την ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων, αυτών των θησαυρών που παράγουν με πολύ μεράκι η παραγωγή μας. Υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχή, κύριε Ζανετίδη, από την εμπειρία σας και από τις δηλώσεις συμμετοχής? Η πρόσκληση της συμμετοχής αναφέρει ότι οι αιτήσεις θα δεχόμαστε μέχρι τις 29 πρώτου. 29 λοιπόν Ιανουαρίου θα γνωρίζουμε πώς η παραγωγή θα συμμετάσχουν. Γνωρίζουμε πώς η παραγωγή θα συμμετάσχουν στην έκθεση Expo Trof που θα γίνει 3 με 5 Φεβρουαρίου στο ΜΕΚ Παιανίας, όπου θα είναι 26 παραγωγή από 16, αν θυμάμαι καλά, νησιά της περιφέρειάς μας. Είναι μια έκθεση όπου και εκεί θα υπάρχει γαστρονομικό δρόμενο με σεφ οι οποίοι θα μαγειρέψουν, σεφ της περιφέρειας θα είναι ο Κώστας Ομπουγιούρης εκεί επικεφαλής από τη Σύρο. Θα έχουμε γαστρονομικό δρόμενο νομίζω την Κυριακή το μεσημέρι προκειμένου να αναδειχθούν έτσι υπέροχες τουριστικές αξίες που έχουμε στο νότιο Αιγαίο. Βλέπουμε όμως από τα τελευταία χρόνια ότι γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και την τυποποίηση των προϊόντων ότι συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις εκθέσεις. Είναι εκθέσεις τελικά που αναγνωρίζονται τα προϊόντα και γίνονται επώνυμα σε όλη την Ελλάδα, ταξιδεύουν δηλαδή και σε άλλους προορισμούς πέραν των δικών μας? Αυτές τις εκθέσεις δεν είναι μόνο η προβολή και η ανάδειξη. Είναι και η ανάπτυξη της αγοραστικής αξίας και δύναμης των παραγωγών μας στην αγορά. Συνάπτουν συμφωνίες με ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και έτσι δυναμώνει το μπάτζετ τους. Μέχρι τώρα υπάρχουν αξιόλογα αποτελέσματα. Τα προϊόντα μας ταξιδεύουν παντού και στην Ευρώπη και στην Ασία. Εξάγουμε προϊόντα εξαιτίας αυτών των εκθέσεων. Υπάρχει φυσικά συμμετοχή, αξιόλογη από παραγωγούς που μεταποιούν και τυποποιούν τα προϊόντα που μπορούν να ταξιδεύσουν. Στο 2024 έχουμε και προγραμματίζουμε και την έκθεση στο ΣΥΑΡ της στο Παρίσι, έκθεση ΣΥΑΡ. Είναι μια παγκοσμίου φήμης έκθεση τροφίμων και ποτών και εκεί θα εκδώσουμε πρόσκληση σε λίγο προκειμένου και εκεί να ταξιδεύσουν τα προϊόντα μας και να τα γνωρίσει η αγορά της Ευρώπης. Προσολοταχώς γι' αυτό που λέμε γαστρονομικός προορισμός η περιφέρειά μας, κύριε Ζανετίδη, από τα λεγόμενά σας. Είναι ένα συνεχής στόχος. Τα νησιά μας, εκτός από τις υπέροχες φυσικές ομορφιές, στη συνείδηση των επισκεπτών μας να γίνουν και γαστρονομικός προορισμός.